Para dar para nos filhos ali, filhos. Στο θέμα, το έργο συνεχίζεται, ερώτηση, το έργο του πατρός Αντωνίου συνεχίζεται, ακούσαμε τον κύριο Νεοφώτιστο, θέλω να ακούσουμε και εσάς που επίσης ξέρω πολύ καλά, υπήρξατε ένα, θα μου επιτρέψετε τον όρο, από τα αγαπημένα παιδιά του Εκλειπώντος και από εκεί και πέρα ο στενός συνεργάτης, υπενθυμίζω στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι έχετε σπουδάσει θεολογία και έχετε σπουδάσει φιλοσοφία και έχετε αποκτήσει αρκετή εμπειρία στο πλευρό του πατρός Αντωνίου σχετικά με την αντιμετώπιση της επιθέσεως που δέχεται όχι μόνο η Ορθοδοξία, η ελληνική κοινωνία δια των αιρέσεων παραθρησκειών και ό,τι άλλο, ας πούμε, εξαμβλωμάτων της διανόησης έχει εφευρεθεί ειδικά κατά τα τελευταία χρόνια για να διαστρεβλωθεί η πορεία της ελληνικής κοινωνίας αλλά και γενικότερα του ανθρώπου. Έτσι όπως τα είπατε είναι, ο πατήρ Αντώνιος, το είπαμε ήδη, δεν έκανε έργο ατομικό, έκανε έργο εκκλησιαστικό και έτσι φρόντισε να εκπαιδεύσει συνεργάτες. Και καθώς ήταν μια πολύπλευρη προσωπικότητα και ένας άνθρωπος με μεγάλες ικανότητες, μεθοδικός, ακούραστος, οργανωτικός, συστηματικός, 40 βιβλία έγραψε, θεολογικά, πάνω στις αιρέσεις, οικοδομής, πάνω στην ορθόδοξη πίστη. Λοιπόν, μας άφησε το έργο του το συγγραφικό, το οποίο είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη. Είναι ένα ταμείο από το οποίο θα μπορεί και η δική μας η γενεά, αλλά πιστεύω και η επόμενη γενεά, να αντλεί σαν από μια πηγή σπουδαία, όταν ασχολείται με τα θέματα αυτά των αιρέσεων, είναι τα βιβλία του. Είναι επίσης οι δομές τις οποίες δημιούργησε. Αυτή η πανορθόδοξη συνεργασία, η οποία σήμερα υφίσταται και με τη βοήθεια του Θεού θα εξακολουθήσει να υφίσταται, συνεργασία πάνω στα θέματα των αιρέσεων. Στην πανορθόδοξη συνδιάσκεψη, η οποία γίνεται κάθε χρόνο, έχουμε συμμετοχή από όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες, πατριαρχία, αυτοκέφαλες εκκλησίες, Μητροπόλεις της Ελλάδος. Και όλες αυτές οι ορθόδοξες εκκλησίες με την εμπιστοσύνη τους περιέβαλαν τον πατέρ Αντώνιο. Η εργασία αυτή ήταν καθολικής αποδοχής, πανορθοδόξου αποδοχής. Οπότε έχουμε τα βιβλία, έχουμε τις δομές που δημιουργήθηκαν, τα πλαίσια συνεργασίας με πρωτοβουλίες γονέων και σε ορθόδοξες χώρες στο εξωτερικό αλλά και σε άλλες χώρες, πρωτοβουλίες γονέων και κυρίως έχουμε αυτό το εκκλησιαστικό ήθος, το ορθόδοξο ήθος του ανθρώπου που μας άφησε ο πατήρ Αντώνιος. Να σας ρωτήσω κάτι, έχει οριστεί από την Ιερά Σύνοδο μια τελευταία και σύντομη απάντηση, το δυνατόν σας παρακαλώ με όλο το σεβασμό, ναι. Έχει οριστεί διάδοχος από την Ιερά Σύνοδο του πατρός Αντωνίου ή είναι αυτό εν το γίγνεσθε που λέμε, θα οριστεί ή έμεινε έτσι, πώς θα γίνει? Δηλαδή ο πατέρας Αντώνιος είχε μια ιδιαίτερη αρμοδιότητα την οποία του είχε δοθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας. Ναι. Τώρα τι γίνεται, απλώς για να ξέρουν οι φίλοι μας. Αυτό νομίζω ότι θα γίνει σύντομα. Θα γίνει σύντομα. Θα γίνει σύντομα. Και οπωσδήποτε βέβαια δεν είναι θέμα τώρα... Όχι, δεν είναι θέμα ονόματος, ναι. Αλλά απλώς λέγω ότι Γρηγορή... βρίσκεται με Γρηγόρση η Ιερά Σύνοδο. Οπωσδήποτε. Και από εκεί και πέρα δηλαδή θα οριστεί και ο άξιος συνεχιστής του, ελπίζουμε, συνεχιστής του έργου του. Ναι. Πατέρα Σένια, κάτι ακόμη αν θέλετε για να κλείσουμε, δύο λόγια ακόμη τελευταία από εσάς, τιμήσαμε και πάλι με σας αρχίσαμε, με σας δακλείσουμε. Γιατί διαβάσω, ξέρω και τι αγώνα έχετε κάνει και... Θα σας διαβάσω. Καλά, με τη βοήθεια του Θεού προσπαθούμε. Πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Σας διαβάζω
τι λέγει ένα από τα έγγραφα που απεκάλυψε η εισαγγελική έρευνα στο ΚΕΦΕ. Υπευθύνη σου για τον ΕΛ να έχει φημωθεί πλήρως μέσα σε 2 μήνες. Αυτά σε έγγραφο με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 1994. Και ότι υπευθύνη σου για διαβάσει. Υπευθύνη σου για τον ΕΛ. ΕΛ ήταν το συνθηματικό για τον πατέρα Αντώνιο. Όταν μιλούν στα έγγραφά τους για τον ΕΛ, λατινικό γράμμα ΕΛ, εννοούν τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο. Ήταν επικίνδυνος ιδιαίτερα. Θέτει λοιπόν η οργάνωση στα μέλη της, τους υπευθύνους, τις μυστικές της υπηρεσίας, αυτόν τον στόχο. Μέσα σε 2 μήνες, από το Φεβρουάριο του 1994, να έχει φημωθεί λοιπόν ο Αλεβιζόπουλος. Ένας κόσμος αυτός, ένα ήθος, μια νοοτροπία, μια στάση ζωής. Και από την άλλη μεριά, θυμάμαι τι υπαγόρευε από το κρεβάτι του νοσοκομείου τις τελευταίες ημέρες του ο πατήρ Αντώνιος, και με αυτό να κλείσουμε. Λοιπόν, λέγει ότι, και αυτή ήταν η βασική του γραμμή, ότι ο ποιμένας της Εκκλησίας ποτέ δεν πρέπει να ξεγράφει κανέναν. Κανέναν. Δηλαδή από τη μια μεριά η μυσαλλοδοξία των αιρέσεων, των μεθοδεύσεων, της λασπολογίας, και από την άλλη μεριά το εκκλησιαστικό φρόνημα και ήθος, η αγάπη του Χριστού, που δεν ξεγράφει κανέναν, που τους περιμένει όλους με αγάπη να γυρίσουν στη μητέρα την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτός ήταν ο πατήρ Αντώνιος. Σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα Αρσένια, κύριε Νεοφώτιστε. Αγαπητοί φίλοι, αυτό το σύντομο αφιέρωμα, με όσο μπορούσαμε μεγαλύτερη προσοχή, ο πατέρας Αρσένιος, θεολόγος, ο κύριος Αθανάσιος Νεοφώτιστος, πρόεδρος του Πανελληνίου Ενώσεως για την Προστασία της Ελληνοορθοδόξου Πολιτισμού, της οικογενείας και του ατόμου και των ομιλών, προσπαθήσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του, και θα κλείσω κι εγώ με έναν λόγο. Το έργο του, δική μου θέση, δεν πρέπει να αφήσουμε να το συνεχίσουν μόνο 1, 2, 3, 5 άνθρωποι εκεί στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Παρασκευής ή γενικότερα στο πλαίσιο του ενός, των 2, των 3 προσώπων που από την Ιερά Σύνοδο θα οριστούν για τη συνέχιση του έργου του Πατρός Αντωνίου. Μπορούμε να το συνεχίσουμε και ένας έκαστος από εμάς, διότι από τη μία πλευρά, όπως έχω πει σε άλλες εκπομπές μιλώντας για το έθνος, πρέπει όλοι να κάνουμε κρυφό σχολείο για τη διατήρηση της ιστορίας μας, της παράδοσής μας, των αρχών που συνιστούν την Ελλάδα, τον ελληνισμό, την ελληνική σκέψη. Από την άλλη όμως, επειδή είναι αλληλένδετη η ιστορία μας, η Ελλάδα είναι αλληλένδετη με την Ορθοδοξία, ο ελληνισμός, γι' αυτό και έχουμε και τον όρο Ελληνορθοδοξία, από εκεί και πέρα, όσοι από εσάς αισθάνεστε τον κίνδυνο δίπλα σας, όσοι αναγνωρίσατε το έργο του Πατρός Αντωνίου, και αν δεν το αναγνωρίσατε μπορείτε να βρείτε τα βιβλία του για να δείτε τι έργο επετέλεσε, αλλά κυρίως βλέποντας τον κίνδυνο που σκιάζει τον ελληνικό ουρανό, σκιάζει το σπίτι το δικό σας με τις αιρέσεις, τις παραθρησκείες και τα όλα τα υπόλοιπα, τις παραφιάδες αυτών, από εκεί και πέρα μπορείτε να συνεχίσετε και εσείς τον αγώνα. Καθένας μπορεί. Και έτσι θα τιμήσουμε τη μνήμη του, και έτσι και αυτός που εκοιμήθη θα χαμογελάσει από εκεί που βρίσκεται τώρα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καληνύχτα σας.